Και έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Κωνσταντίνο Κουρέτα, είναι μέλος Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Καλημέρα σας κύριε Κουρέτα, τι κάνετε? Γεια σας κύριε Κουρέτα. Καλημέρα. Μια χαρά. Ευτυχώς όχι στον δρόμο. Και για εμάς το ίδιο. Αυτό λέμε και εμείς. Όσο είμαστε εδώ στο στούντιο, καλά είμαστε. Ωστόσο, μας ακούν αυτή την ώρα, κύριε Κουρέτα, πάρα πολλοί οδηγοί, είτε επαγγελματίες, είτε άνθρωποι που πηγαίνουν στις δουλειές τους ή να πάνε να κάνουν τα ψώνια τους ή τη βόλτα τους. Να ξεκινήσουμε καταρχήν με αυτό που έλεγε και ο Δημήτρης. Γιατί έχει αυξηθεί τόσο πολύ η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, κυρίως μετά τα lockdown? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πούμε λίγο ότι συνολικά το θέμα της κίνησης αυτής της μεγαλοπόλης έχει τόσο βαθιά αίτια, έτσι που δεν γίνεται να συζητήσουμε εδώ πέρα τόσο σύντομα. Και έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής μας, με το πώς είναι στημένες οι πόλεις, με τη ζήτηση γενικότερα. Έτσι, είναι τόσο μεγάλη ζήτηση που δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε σίγουρα με τους δρόμους και τα αυτοκίνητα. Έτσι, γιατί γι' αυτό και οι λύσεις στις μεγάλες πόλεις είναι σίγουρα τα μέσα μαζική μεταφοράς. Αποδοτικά, αξιόπιστα κτλ. Όσον αφορά την κίνηση τώρα, σίγουρα μετά τα lockdown περιμέναμε, ας πούμε, μια συμπιεσμένη ζήτηση, ας πούμε, να εκφραστεί. Βέβαια έχει πάρει πάρα πολύ καιρό πλέον και δεν μπορούμε να το αποδώσουμε σε αυτό. Πέρα ενδεχομένως από κάποιες συμπεριφορές που έχουν να κάνουν με Σαββατοκύριακα και εκδρομές, που ακόμα ο κόσμος έχει την τάση να κινηθεί γιατί του έχει λείψει πάρα πολύ. Όσον αφορά την καθημερινότητα, φαίνεται ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό ανταλλαστικών μετακινήσεων. Άνθρωποι που δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, δηλαδή, γιατί έχουν τις δουλειές τους, οι οποίες είναι σε διαφορετικά μέρη από αυτά που ζουν. Δεν βοηθάνε και τα μέσα πολλές φορές. Ναι. Αυτό είναι το ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα. Έτσι. Μιλάμε για μια πόλη, η οποία για τις ανάγκες που έχει θα πρέπει να είναι εργαζομένη πολύ περισσότερο, που λέμε, με μέσα μεταφοράς. Και κυρίως με το μετρό, που είναι έτσι, το πιο εύκολο μέσα, μέσα και εύχριστο μέσα. Να τα πιάσουμε λίγο τα μέσα μαζικής μεταφοράς ένα-ένα, δηλαδή στις συγκοινωνίες τις αστικές, με τα λεωφορεία για παράδειγμα. Πόσα περισσότερα πιστεύετε εσείς, κύριε Κουρέτα, πως θα έπρεπε να προσθεθούνε? Τα λεωφορεία αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε, όσον αφορά την κάλυψη τουλάχιστον τη γεωγραφική. Δεν είμαστε σε άσχημη κατάσταση, θα λέγαμε. Αν τα βάλει κάποιος κάτω, δηλαδή, και τις υπηρεσίες που εξυπηρετούνται. Το πρόβλημα το οποίο έχουν τα λεωφορεία είναι προφανώς θέματα αξιοπιστίας, συχνότητας κτλ., το οποίο επηρεάζεται και από την κίνηση. Δεν υπάρχει ελεύθερο, δηλαδή, χώρος για ένα λεωφορείο να κάνει μια διαδρομή, η οποία σε ελεύθερη ροή μπορεί να πούμε 1 τέταρτο, 10 λεπτά και τελικά γίνεται μια ώρα. Έτσι. Και δεν λειτουργούν πια και οι λεωφοριόδρομοι, κύριε Κουρέτα. Είναι κατηλημένοι μονίμως από το αυτοκίνητα. Δεν υπάρχει έλεγχος πια. Κάποτε υπήρχαν κάμερες, έλεγχος, τροχεία. Πού σε σταμάταγαν αν έκανες καμιά παράβαση? Τώρα δεν υπάρχει ούτε αυτό. Ξέρετε, γίνεται. Πρέπει να δούμε λίγο βέβαια και το στόχο μας συνολικά. Δηλαδή, ο στόχος ποιος είναι, να πάνε κάποιοι στα λεωφορεία και στα μετρό, ώστε κάποιοι άλλοι να είναι ελεύθερα στους δρόμους? Όχι, γιατί να έχουμε και λίγη μπέσα, έτσι. Σωστά. Ο σκοπός είναι να έχουμε συνολικά αποδοτικές μετακινήσεις. Έτσι. Δηλαδή, αν έχουμε πόσα εκατομμύρια μετακινήσεις, να γίνουν στο λιγότερο δυνατό χρόνο ή κάποιες που, ας πούμε, δεν χρειάζεται να γίνουν, να μην γίνουν. Για παράδειγμα, μια μετακίνηση π.χ. που θα πήγαινε για να γνήσει ο υπογραφής και δεν χρειάζεται να γίνει αυτή τη στιγμή, είναι μια μετακίνηση λιγότερη. Έτσι. Οπότε, πολύ καλά το πιάνετε και εσείς, είναι ένα πλέγμα μέτρων, το οποίο δεν υπάρχει, ας πούμε, αυτό που λέμε μια ασημένια σφαίρα που ψάχνει ο κόσμος να λύσουμε κάτι. Έτσι. Πρέπει να γίνουν στα πάντα κάτι. Για παράδειγμα. Άρα, συνδυασμός, λέτε, δράσεων. Ναι. Για παράδειγμα, θα ήθελα λίγο, κύριε Κουρέτα, να μιλήσουμε συγκεκριμένα, επειδή το συζητήσαμε, το θίξαμε και χτες. Το τρένο που συνδέει τα βόρεια με τα νότια. Ο ηλεκτρικός. Εκεί υπάρχει ζήτημα. Υπάρχει και ζήτημα συχνότητας, αλλά και ζήτημα συνθηκών. Και ειδικότερα τις ώρες αιχμής υπάρχει και ζήτημα, πώς να το πω, συνθηκών μέσα στο τρένο. Ποιότητας, ναι. Όλα αυτά και βιβλιογραφικά αποτυπώνεται ότι έχουν να κάνουν πάρα πολύ με το πόσο ο κόσμος επιλέγει τα μέσα. Είναι σίγουρα η ταχύτητα, είναι η αξιοπιστία, είναι η άνεση που νιώθει μέσα στα μέσα. Αν κάποιος δηλαδή, ας πούμε, πιστεύει ότι κάτι, ας πούμε, δεν είναι καθαρό ή δεν είναι ασφαλές, δεν θα το κινήσει. Σε μεγάλο βαθμό, βεβαίως. Και άμα δεν τον βολεύει κιόλας για να φτάσει κάποια συνεπή στη δουλειά του. Γιατί αν θέλει, ας πούμε, από την Κηφισιά μέχρι το Φάληρο, άμα θέλει, δεν ξέρω, άμα μένει και παραπάνω, άμα θέλει 2 ώρες να φτάσει στη δουλειά του, μαζί με το χρόνο που θα πάει από το σπίτι του εκεί που είναι ο πρώτος σταθμός του τρένου, αν θα βρει να παρκάρει, άλλο θέμα αυτό, στα πάρκινγκ που υπάρχουν. Δηλαδή, είναι όλο λίγο έτσι, αφημένο λίγο στην τύχη του το σύστημα αυτό. Ναι, και αυτό. Ας πούμε, κάποιοι περιφερειακοί σταθμοί, οι οποίοι θα μπορούσαν να εξυπηρετούν ο κόσμο που είναι στα πράσινα, για παράδειγμα, θα έπρεπε να έχουν πολύ μεγαλύτερους χώρους στάθμευσης και οργανωμένους. Αλλά πέρα από αυτό, για παράδειγμα, ας πούμε, το Βερολίνο έχει 20-25 γραμμές σταθερή τροχιά, για παράδειγμα. Έτσι, που είναι μια πόλη, η οποία, εντάξει, okay, δεν είναι ακριβώς Αθήνα, αλλά μπορούν να έχουν κάποιες συγκρίσεις, ας πούμε, σε πληθυσμό και σε
και σε εκτάσεις. Εδώ έχουμε τις τρεις γραμμές σταθερής οχιάς, το τραμ και τα λεωφορεία προσπαθούν και παλεύουν σε αυτό το σύστημα να λειτουργήσουν. Βέβαια δεν κάνουμε ούτε και στους δρόμους αυτά που πρέπει να γίνονται. Για παράδειγμα, ας πούμε, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αναρχία όσον αφορά τις τροφοδοσίες. Όχι, συγγνώμη, να μείνουμε λίγο σε αυτό. Πριν πάμε στους δρόμους και θα πάμε αμέσως μετά, δεν θα έπρεπε να μπουν περισσότερες γραμμές στον ηλεκτρικό, περισσότερα και πιο σύγχρονα τρένα? Δρομολόγια εννοείται. Δρομολόγια, ναι. Αυτό σίγουρα θα βοηθήσει, βέβαια εξαρτάται από τι περιθώριο υπάρχει στην υποδομή και στη διαχείριση. Έτσι, γιατί οι αποστάσεις των τρένων είναι συγκεκριμένες που μπορούν να χωρέσουν. Δηλαδή δεν μπορούμε με τίποτα να φτάσουμε σε συχνότητα με κάτω από τρίλεπτο. Δηλαδή είναι και θέμα ασφαλείας και επίσης κάτι μικρό να γίνει σε ένα σταθμό. Προφανώς υπάρχει. Μα και πεντάλεπτο είναι μια χαρά, είναι. Δεν τηρείται, ούτε αυτό τηρείται. Πολλές φορές. Ναι. Όπως είπατε, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και εμποδίζει τον κόσμο να τα χρησιμοποιήσει αυτά μέσα. Έτσι. Είπατε τώρα και για τη διαχείριση μέσα στην ίδια την πόλη. Πώς γίνεται η τροφοδοσία, για παράδειγμα, που και αυτό είναι ένα θέμα. Πώς γίνεται η αποκομιδή. Είδα, για παράδειγμα, χθες το μεσημέρι ανέβαινα να πάω στο Λαϊκό Νοσοκομείο και μέσα στη Μιχαλακοπούλου, 1 η ώρα το μεσημέρι, γινόταν αποκομιδή απορριμμάτων. Αυτό γιατί δεν μπορεί, ας πούμε, να βελτιωθεί? Αυτά είναι καθαρά αποφάσεις οι οποίες είναι σε ένα κεντρικό, ας πούμε, πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή, αλλά πρέπει να υπάρχει προφανώς και συνεννόηση και με τους επιχειρηματίες, τους καταθεματάρχες, τους δήμους, τους υπαλλήλους που βγαίνουν οι βάρδιες, καταλάβατε. Ή βλέπετε στο ποτάμι, πάνε μέσα στο μεσημέρι και κουρεύουν το παρτέρι. Και γίνεται κόλαση, βέβαια. Μιλάμε για χιλιόμετρα. Το ποτάμι μπλοκάρει κι αλλιώς από μόνο του. Χιλιόμετρων για να κουρέψει τον καζόν του μεσημέρι. Να μιλήσουμε και για το ποτάμι, έτσι, που είναι η πληγή του λεκανοπεδίου. Πάντως, σύντομα λίγο αυτό το κομμάτι αυτό, δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι σε κάθε μικρό κομμάτι το οποίο περιλαμβάνει, ας πούμε, τις μεταφορές, θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Δηλαδή, προφανώς. Χρειάζεται να περιορίσουμε το αυτοκίνητο στις πόλεις γιατί δεν βγαίνει άλλο, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε και τους δρόμους έτσι στη μοίρα τους. Και να μια χωρητικότητα ενός δρόμου, ο οποίος μπορεί να είναι 2.000 οχήματα την ώρα, να κατεβήσουμε στα 300. Πάντως, για να αφήσουμε, κύριε Κουρέτα, τα αυτοκίνητά μας, που πολλοί από εμάς μπορούν να θέλουμε να το κάνουμε, πρέπει να υπάρχει και μια ποιότητα και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, η οποία δεν έχει επιτευχθεί. Προφανώς, σίγουρα γενικότερα ο κόσμος δείχνει να προτιμά αρκετά το μετρό, γιατί ξέρουμε ότι εντάξει, είναι και το πιο σύγχρονο σχετικά μέσο, είναι και πολύ γρήγορο, έχει και μεγάλη, ας πούμε, χωρητικότητα. Ας πούμε, έργα όπως η νέα γραμμή Υγειού, η οποία θα γίνει σε κάποια χρόνια, είναι σχεδιασμένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει αργήσει νωρίτερα. Έτσι κι αλλιώς, δηλαδή, βέβαια. Βεβαίως, βέβαια, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό έτσι όταν γίνει. Τώρα, εσείς συμφωνείτε, θα συμφωνούσατε με το, να το δούμε λίγο και αυτό αναλυτικά, με το κλείσιμο του κέντρου της Αθήνας, το οριστικό, δηλαδή να γίνουν πεζόδρομοι, κάποιοι δρόμοι συγκεκριμένα, όπως σε πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές πόλεις και πρωτεύουσες? Τώρα είναι και λίγο προσωπική, ας πούμε, αυτή η ερώτηση, γιατί δεν σημαίνει ότι συμφωνούν όλοι σε αυτές τις κατευθύνσεις. Η δικιά μου τουλάχιστον άποψη είναι ότι αυτές οι πολιτικές έχουν θέσεις στις πόλεις, αρκεί να εξασφαλίζεται ισότιμη πρόσβαση σε όλους. Δηλαδή, όταν δεν έχεις εξασφαλίσει το ότι κάποιος μπορεί να πάει στην πόλη με κάποιο άλλο μέσο σε συνθήκες ανθρώπινες, ας πούμε, και αξιοπρεπείς, το να του πεις ότι δεν θα πας δεν είναι σωστό και δεν έχει αποτέλεσμα. Πρέπει να υπάρχει εναλλακτική, δηλαδή, έτσι κι αλλιώς. Όταν δίνεις μια εναλλακτική γενικότερα βιώσιμη και καλή, ο κόσμος την προτιμάει. Νομίζω ότι είμαστε λίγο διστακτικοί να το δεχτούμε και στην Ελλάδα αυτό, αλλά τελικά ισχύει και εδώ. Είμαστε διστακτικοί και γενικά πάντως στις αλλαγές. Δηλαδή, έχουν ακουστεί κατά καιρούς πολλά σχέδια, πεζοδρόμους πανεπιστημίου, σταδίου, το ένα, το άλλο, ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων. Δεν ήμασταν καθόλου εναντίον σε αυτές τις πολιτικές και ως λόγους γενεολόγων βγάζουμε και τα δελτία τίποτα όταν είναι. Όμως, ξαναλέμε, αν γίνει μια τέτοια ρύθμιση, θα πρέπει να συνοδεύεται από τις περιφερειακές γύρω-γύρω. Σωστά, έτσι, να εξυπηρετήσει. Δεν μπορεί να πει να πάει μόνο να πεζοδρομήσει το κέντρο και να αφήσει την τύχη του. Τα πάρκινγκ γύρω-γύρω και την κατάσταση και τη συχνότητα. Άλλη μεγάλη πληγή, αυτό που είπε η Εύα τώρα, το θέμα του παρκαρίσματος στο κέντρο. Και αυτό τεράστιο θέμα πια, κύριε Κουρέτα, έτσι. Ο έλεγχος στάθμευσης είναι από τα πολύ βασικά κομμάτια πολιτικής που εφαρμόζεται παγκοσμίως και για τον έλεγχο και της κυκλοφορίας της πόλης, γιατί είναι τρομερά σημαντικό κάποιος να ξέρει ότι αν δεν μπορώ να παρκάρω δεν θα πάω, έτσι. Σε κάθε περίπτωση. Όμως έχουμε πάρα πολύ μεγάλο δίκτυο πτήσεως αυτοκινήτων στην Αθήνα. Εντάξει, το κέντρο κάπως λιγότερο γιατί δεν χρειάζεται. Όμως, το αγαπάμε το αυτοκίνητο, Έλληνα. Αυτό είναι αλήθεια τώρα. Κακά τα ψέματα, είμαστε δεμένοι με τα μάξιμα. Το θέλουμε. Πρέπει να βρεθεί ένα τρόπο. Να μας δώσουν πάντως. Ναι, κύριε Κουρέτα, να μας δώσουν και κίνητρα πάντως, θα το αγαπήσουμε λίγο λιγότερο. Κοιτάξτε, για παράδειγμα, μένω στο κέντρο εγώ, έτσι. Πραγματικά χρειάστηκε να πάρω το αυτοκίνητό μου χθες το βράδυ για να πάω κάπου. Δεν θυμόμουν πόση βενζίνη είχα μέσα.
Δεν το χρησιμοποιώ, γιατί είμαι όμως σε σημείο το οποίο εξυπηρετούμε πάρα πολύ καλά. Στην κεντρικά. Στην κεντρικά, ναι, ναι. Καταλάβατε, δεν το παίζω έξυπνο, δηλαδή. Είναι ναι, ναι, σωστά, σωστά. Σα βολεύουν οι συνθήκες. Αυτό είναι μεγάλο προνόμιο, βέβαια. Θέλω λίγο για το Κηφισό που αναφέρατε κάτι. Ναι, να πούμε δύο λόγια. Είναι φοβερά μεγάλο έτσι, θέμα. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός δρόμου, ο οποίος υπάρχουν ορισμένα θέματα και κυκλοφοριακής ροής και διαχείρισης. Δηλαδή κάποιοι κόμβοι που είναι κοντά και οι λωρίδες δεν είναι και πολύ σαφείς στα πλάγια και επηρεάζει πολύ τη ροή αυτό, αλλά αυτό είναι μια υποσημείωση για το πρόβλημα που υπάρχει, ας πούμε. Είναι χαρακτηριστικός δρόμος για μια μεταφορά που δεν έχει πολύ σοβαρή εναλλακτική. Δηλαδή, δεν μπορεί να πας από αλλού αναγκαστικά, λέτε. Βεβαίως. Ναι. Δηλαδή κάποιος ο οποίος θα πάει τον Άγιο Στέφανο, ας πούμε, στο Πειραιά ή στο Φάληρο. Δεν έχει άλλο τρόπο. Είναι πολύ δύσκολο. Θα μπορούσε ενδεχομένως, αν υπήρχε μια πολύ δύσκολη Πειραιός, δεν είναι εναλλακτική κάπως η Πειραιός. Στο τελευταίο κομμάτι όμως. Στο τελευταίο κομμάτι, ναι. Ναι. Και η βαριά κίνηση είναι νωρίτερα, έτσι. Ναι. Εδώ δεν θα μπορούσαν να γίνουν κάποια έργα και τον Κηφισό, κάποιες γέφυρες, κάποιες υπόγειες διαβάσεις. Κάποια... Ναι, ναι, υπάρχουν κάποιες σημειακές αλλαγές που μπορούν να γίνουν, ας πούμε, και στην Αχαρνών ενδεχομένως, αλλά μιλάμε για μια τοπική, ας πούμε, διαφορά. Και σίγουρα δεν θα προτείναμε την αύξηση της προσφοράς, δηλαδή το μεγάλωμα του δρόμου. Όμως, αν υπήρχε ένα υπεραστικό τρένο που λέει ο λόγος, και πολλές δυνατότητες να βγουν και άλλα τρένα στη γραμμή, ας πούμε, βορρά-νότου, που αυτή τη στιγμή ξέρω δεν υπάρχει, ας πούμε, εύκολα, θέλει πολλή δουλειά σε αυτό. Θα άλλαζε όλη τη ροή. Θα ήταν εξαιρετικό, βεβαίως. Γιατί το έχω συζητήσει με φίλους που είναι στα τρένα αυτό το πράγμα και θα το ήθελα και αυτοί πάρα πολύ, αλλά δεν είναι αυτή. Και είναι και ένα άλλο θέμα. Είναι και το θέμα της ασφάλειας. Γιατί σε κάποια σημεία αυτός ο δρόμος είναι σκέτη καρμανιόλα, είναι τρομερά επικίνδυνος. Γίνονται πάρα πολύ συχνά. Εμείς εδώ καθημερινά στον Sky 100,3 καταγράφουμε ατυχήματα. Ναι. Όχι, και μιλάω για το δρόμο αυτό καθ' αυτό. Όταν ξεκινάς από τα βόρεια προς τα νότια, είναι κάποια σημεία του Κηφισού που είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Κάποιες στροφές, δηλαδή θέλει και έργα υποδομής και ο ίδιος ο δρόμος αυτός καθ' αυτός. Γιατί και όταν γίνονται καλά, μιλάμε πρωτίστως για την ασφάλεια των οδηγών και δευτερευόντως, όταν έχουμε ατυχήματα που εν τέλει πηγαίνουν όλα καλά, προκαλείται και το απίστευτο κομφούζιο και γι' αυτό το λόγο. Ναι, και αυτό προφανώς, αν δεν λειτουργούσαμε στα όρια της χωρητικότητας που λέμε και την είχαμε υπερβεί, ακόμα και ένα ατύχημα μπορεί να έχει μικρότερη, ας πούμε, επίπτωση στην κυκλοφορία, έτσι, πέρα από το τραγικό του ατυχήματος του ίδιου. Αλλά όταν είναι πυγμένοι δρόμοι ήδη, το παραμικρό θα τους κάνει ακόμα χειρότερα. Ξέρουμε ότι οι ουρές μπορούν να φτάσουν, ξέρω εγώ, και πίσω από την Κηφισιά, δηλαδή και στο Κρυονέρι, ας πούμε. Έτσι είναι, κύριε Κουρέτα. Κύριε Κουρέτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα και υπομονή.